Όταν μιλάει κανείς για διανομές Linux, υπάρχουν 4 ή 5 βασικές ομάδες διανομών που βασίζονται σε συγκεκριμένες παλαιότερες διανομές. Λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε την ομάδα του Arch, πάνω στην οποία βασίζονται άλλες διανομές, όπως είναι για παράδειγμα το Arch Linux ή το Manjaro. Έχουμε την ομάδα του Debian, που έχει πάρα πολλές άλλες διανομές που βασίζονται στο Debian. Έχουμε το Fedora και το Red Hat. Έχουμε το Slackware και έχουμε και το SUSE, του οποίου SUSE η ελεύθερη ανοιχτού κώδικα μορφή είναι το OpenSUSE ή OpenSUSE. Αλήθεια, πώς το λένε, δεν ξέρω ακριβώς. Όπως έχετε καταλάβει από τα βίντεο που έχω κάνει ως τώρα, η μεγαλύτερη εμπειρία που έχω είναι με τον κλάδο του Debian και του Arch. Τώρα τελευταία έχω επεκταθεί και λίγο στο κλάδο του Red Hat και του Fedora. Αλλά με το SUSE δεν είχα ποτέ μου καμία επαφή. Έκανα μία προσπάθεια πριν από ένα χρόνο να εγκαταστήσω το OpenSUSE Tumbleweed, το οποίο είναι το rolling release, είναι η rolling version της διανομής, υπολογιστή, πάνω σε κανονικό δηλαδή υπολογιστή και όχι σε εικονική μηχανή. Όμως για κάποιο λόγο δεν τα κατάφερα, δεν το βολεύτηκα και μετά από 2 μέρες το αντικατέστησα και πήγα πιο κάτω μετά στο Arch. Σήμερα θα εγκαταστήσουμε σε εικονική μηχανή το OpenSUSE Leap, που είναι η πιο σταθερή version του OpenSUSE. Και ο λόγος που θα το κάνουμε αυτό είναι επειδή έχει βγει μια καινούρια έκδοση, η Leap 15.2, και θα δούμε κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσει σαν desktop. Έχω κατεβάσει από εδώ που λέει Downloads, κατέβασα το Leap. Ωραία, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχω φτιάξει μια εικονική μηχανή με 4 GB RAM. Έχω δώσει 2 πυρήνες από τους 4 που έχει εδώ ο i7 επεξεργαστής μου. Και ας ξεκινήσουμε να δούμε την εγκατάσταση. Εδώ λέει boot from hard disk, installation, upgrade κλπ. Πάμε κατευθείαν στο installation. Ωραία, βρισκόμαστε εδώ τώρα στο περιβάλλον του installer. Είμαστε στην πρώτη επιλογή. Έχει βρει το δίκτυο. Έχει κάνει update του installer. Τώρα φτιάχνει τα repositories. Δεν μας ρωτάει κάτι, το κάνει όλα μόνο του. Μετά λέει ένα welcome. Δεν έχω ακουμπήσει καθόλου ούτε ποντίκι ούτε πληκτρολόγιο, έτσι όλα, για την ώρα δεν έχει ρωτήσει κάτι. Okay. Language, keyboard and license agreement. Τα αφήνουμε όλα English UK, είπαμε ότι θα τα αλλάξουμε μετά ό,τι είναι. Δεν είναι δύσκολο να αλλάχθει. Ναι, κάνουμε activate στα additional online repositories. Και okay, εδώ έχει ένα update repository debug. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Μάλλον θα πάμε τα default. Θα πάμε τα default, έτσι όπως είναι ακριβώς. Ωραία, και εδώ πέρα πλέον διαλέγουμε τι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θέλουμε ένα desktop με KDE Plasma, με GNOME, ένα generic desktop
το οποίο θα μας επιτρέψει μετά να επιλέξουμε εμείς τα υπόλοιπα. Αν πήγαινα σε κανονική εγκατάσταση, σε κανονικό υπολογιστή, πιθανότατα να πήγαινα εδώ στο generic desktop. Όμως θα εδώ για αυτό το βίντεο και θα πάμε κατευθείαν στο KDE. Θα μπορούσα να πάω στο GNOME για να το συγκρίνω το GNOME που δίνει το OpenSUSE με τα υπόλοιπα GNOME που έχουμε συναντήσει και σε Ubuntu και σε Debian και σε Fedora. Αλλά σας πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δοκιμάσουμε το Plasma. Next. Δημιουργεί μόνο του τα partition. Ok. Πάμε στο επόμενο. Συμφωνούμε σε όλα. Και τώρα πρέπει να δηλώσουμε που είμαστε, δεν μας βρήκε από την αρχή, Ευρώπη. Ναι, πού είναι η Αθήνα. Ας πάμε Ελλάδα. Όντως είναι 12.44, το επιβεβαιώνουμε, πάμε παραπέρα. Και τώρα περνάμε τα στοιχεία μας. Μας ειδοποιεί ότι το password δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές. Προφανώς το password είναι μόνο για αυτήν την εικονική μηχανή. Λοιπόν, ωραία. Μας λέει ότι θα ετοιμάσει ένα bootloader group 2. Θα βάλει διάφορα πράγματα εδώ πέρα για τα applications. Νομίζω ότι είμαστε OK. Θα τα δούμε όλα μετά. Ένα graphical mode. Είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα. Confirm installation, install. Λοιπόν, και εδώ θα διακόψω ξανά το βίντεο για να κερδίσουμε χρόνο. Έχει τελειώσει η εγκατάσταση. Ξεκινάμε την εικονική μηχανή ξανά. Έχω ήδη εγκαταστήσει τα guest additions, οπότε μπαίνουμε μέσα κατευθείαν στο σύστημα, σε full screen. Ωραία, βρισκόμαστε στο OpenSUSE Leap, την καινούργια έκδοση, στη version για KDE Plasma. Αυτό εδώ είναι το desktop, η επιφάνεια εργασίας KDE Plasma. Και ας δούμε λίγα πραγματάκια. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε με ένα τερματικό, να δούμε τι kernel τρέχουμε. Γράφοντας uname παύλα r είναι ο 5.3.18. Okay. Δεν είναι ο τελευταίος kernel, έχουμε φτάσει πλέον στο 5.7, αλλά δεν είναι και πολύ παλιός. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η πολιτική ανανέωσης του leap. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που δεν είναι rolling διανομή, η ανανέωση του συστήματος θα γίνεται αρκετά πιο αραιά. Αλλά έτσι κι αλλιώς είπαμε δεν είναι rolling διανομή, οπότε δεν μας χαλάει πολύ αυτό. Ας δούμε λιγάκι αν υπάρχει το htop εγκατεστημένο. Ωραία. Λοιπόν, το htop δεν έχει βρεθεί και θα προσπαθήσουμε να το εγκαταστήσουμε από το τερματικό για να μπορέσουμε να δούμε την επίδοση του συστήματος αυτού. Λοιπόν, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν, ο τρόπος με τον οποίο εγκαθιστούμε εφαρμογές στο OpenSUSE είναι μέσα από το zipper. Με αυτό εδώ ακριβώς την εντολή, δηλαδή. Αν γράψουμε zipper, σκέτο, μας βγάζει τις οδηγίες. Ας ανοίξουμε λίγο εδώ. Εδώ είναι λοιπόν οι οδηγίες. Είναι πολύ μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλο το κείμενο. Είναι πολλές οι οδηγίες. Δεν θα κάτσουμε να τις διαβάσουμε. Ας ελπίσουμε ότι έχω διαβάσει καλά μέχρι τώρα πώς πάει η δουλειά. Γράφοντας sudo zipper install htop, λογικά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να εγκαταστήσουμε το htop.
από ό,τι φαίνεται. Τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνω κάποια εγκατάσταση εδώ, οπότε δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς δουλεύει το σύστημα. Φαντάζομαι ότι πατάμε yes. Το H-Top είναι μικρό πακέτο, λογικά θα κατέβει αμέσως, κατέβηκε. Ας κάνουμε ένα clear και ας δούμε το H-Top. Ωραία, λοιπόν. Μόνο με το τερματικό και το H-Top ανοιχτά έχουμε 469 MB κατανάλωση από τα 4 GB RAM που έχει το σύστημα. Πολύ χαμηλά, πολύ ικανοποιητικά. Είπαμε ότι το KD έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, και μας δίνει ένα πολύ ελαφρύ σύστημα το οποίο ταυτόχρονα παραμένει πλήρες. Κλείνουμε εδώ το H-Top τώρα. Λοιπόν, για να κάνουμε μία μικρή περιήγηση, αυτό που βλέπουμε καταρχήν εδώ είναι το wallpaper του OpenSUSE. Ξέρουμε όλοι ότι μπορούμε να αλλάξουμε το desktop με ένα δεξί κλικ στο KDE. Okay, μπορούμε να διαλέξουμε αν θέλουμε κάποιο άλλο wallpaper. Λοιπόν, αλλά ας αφήσουμε εδώ το default. Μπορούμε φυσικά να προσθέσουμε κάποια wallpaper. Μπορούμε να κάνουμε για ένα get new wallpapers από το ίντερνετ. Όπου μπορούμε να ψάξουμε τις online έτσι, αποθήκες και τα online repositories για τα site γενικά και ό,τι άλλες βάσεις δεδομένων υπάρχουν με ωραίες εικόνες που είναι διαθέσιμες για το KDE. Λοιπόν, δεν πρόκειται εδώ να ξαναγηθούμε τώρα στο KDE. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι λίγο να αλλάξω το theme. Νομίζω υπάρχει ένα πιο σκούρο, υπάρχει ένα OpenSUSE στο οποίο είμαστε εμείς τώρα, υπάρχει ένα Breeze Dark και Breeze. Οκ. Πάμε στο Breeze Dark και Apply. Ωραία, τώρα μου αρέσει αρκετά καλύτερα. Και όπως ξέρετε μπορεί κάποιος από εδώ να ξεκινήσει και να ψάξει να βρει καινούργια themes. Να αλλάξει τα πάντα στο KDE. Είπαμε όμως δεν πρόκειται να μείνουμε πολύ στο KDE. Έχει προηγηθεί ένα βίντεο για το KDE νέων. Το OpenSUSE έχει ένα εργαλείο, το οποίο λέγεται YAST. Ωραία. Πριν μπούμε στο YAST, θα βάλουμε τον κωδικό μας. Ωραία. Λοιπόν, το YAST, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά που το βλέπω και το δουλεύω, είναι ένας συνδυασμός ενός στην ουσία control center για τα settings του υπολογιστή μας, ταυτόχρονα με online updater και software management. Δηλαδή είναι ένα σύστημα, είναι μια εφαρμογή μέσα από την οποία μπορεί ο χρήστης να κατεβάζει, να εγκαταστήσει και να ανανεώσει προγράμματα και ταυτόχρονα ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν για το σύστημα. Λοιπόν, αλλά το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι το software management. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και να ψάξουμε για κάποιο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ας δούμε το NeoFetch. Το NeoFetch είναι αυτό το προγραμματάκι, το μικρό, που όταν ξεκινάμε ένα τερματικό μπορεί και μας βάζει μέσα σε ASCII. Έχει μια εικονίτσα με το λόγο της διανομής και δίπλα μας βάζει διάφορες πληροφορίες για το σύστημά μας και το λειτουργικό σύστημα και το hardware. Ας ψάξουμε να βρούμε πού υπάρχει. Υπάρχει, λέει, CLI System Information. Το κάνουμε κλικ. Πατάμε Accept. Μας δείχνει και τα dependencies που θα εγκατασταθούν. Continue. Installation successfully. Ωραία. Finish. Για να δούμε τώρα αν εγκαταστάθηκε όντως το NeoFetch. Αν πάμε ξανά στο console που είναι το τερματικό του KDE και γράψουμε NeoFetch, βλέπουμε ότι έχουμε το SUSE
το logo και κάποια στοιχεία εδώ για το σύστημά μας, για το theme, τη μνήμη, το ενταχύτατο επεξεργαστή και όλα αυτά τα πολύ εντυπωσιακά πράγματα που βλέπουμε εδώ. Ωραία, άρα λοιπόν είδαμε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εγκαταστήσουμε πακέτα. Πώς κάνουμε update. Επειδή έκανα net install, λογικά δεν θα βρει κάτι. Όντως δεν φαίνεται να δείχνει κάτι για να κάνουμε update. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε από το τερματικό, από το YAST και φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και από το τερματικό με το zipper, αν θυμάμαι καλά. Sudo zipper update. Command not found, ναι. Προφανώς έκανα λάθος. Sudo zipper, με αυτόν τον τρόπο, zypper update. Nothing to do. Είμαστε έτοιμοι, το σύστημά μας είναι πλήρως οργανωμένο. Ας δούμε τι άλλα είναι εγκατεστημένα εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα applications. Έχει διάφορα παιχνίδια. Εδώ που λέει graphics, έχει το LibreOffice Draw, το WebView, το Ocular, το οποίο είναι για PDF, το ScanLight για Scanner. Πάμε πίσω στα applications. Στο ίντερνετ είναι αρκετά πλήρες, έχει πολλά πράγματα. Έχει το Firefox σαν βασικό, για να το ανοίξουμε, σαν βασικό browser. Ωραία, εδώ έχει και μία εισαγωγική οθόνη για το OpenSUSE, μπορεί κάποιος να ψάξει διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να δω λίγο τη version του Firefox. Είναι λίγο παλαιότερο από αυτό που είναι τώρα το πιο λέω πρόσφατο. Κλείνουμε το Firefox. Λοιπόν, τι άλλο έχει στο ίντερνετ. Έχει το KD Connect, το KMail για τα email, έχει και το MAT. Το MAT είναι πάλι ένα email client, αλλά είναι από το τερματικό. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Λοιπόν, στο Multimedia έχει μόνο το VLC, δεν έχει κάτι άλλο. Στο Office έχει την πλήρη σουίτα του LibreOffice, το Ocular που είπαμε πριν και διάφορα άλλα εργαλεία, πολύ ωραία. Μετά πάμε στα settings, είδαμε το YAST, έχει και τα system settings, τα οποία χρησιμοποιήσαμε πριν να αλλάξουμε το theme, αυτά είναι του KD, αλλά μπορεί να αλλάξουν και άλλα πράγματα, και utilities, όπου έχουμε το Kate, είναι ο text editor που τον είδαμε πριν, ένας calculator, το Cleopatra, το οποίο πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου. Είναι, λέει, Certificate Manager and Unified Crypto GUI. KMAC για μεγενθύνσεις, για το ποντίκι, KNotes. Είναι γενικά ένα πλήρες σύστημα KDE, το οποίο φυσικά μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο από το χρήστη. Εδώ που λέει Computer, έχει τα Settings, Info Center κλπ. Το σύστημα, τα αρχεία. Τα αρχεία μπορούμε να τα δούμε μέσα από το, αν θυμάμαι καλά, είναι το Dolphin, που είναι ένας από τους καλύτερους browser που υπάρχουν, από τους καλύτερους file managers που υπάρχουν. Πολύ όμορφος και πολύ εύκολο να τον αλλάξει κάποιος. Βλέπετε εδώ τα εικονίδια, μπορεί κάποιος να μεγαλώσει, να μικρύνει. Είναι ζωντανή εκπομπή και έχουμε και διάφορους ήχους εδώ από τη γειτονιά. Λοιπόν, τελειώσαμε την περιήγηση στο OpenSUSE. Είδαμε τους βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει πακέτα. Και από το τερματικό με τη βοήθεια του Zipper
ή όπως λένε οι οδηγίες, κυρίως χρησιμοποιούνται στο YAST, το GUI εργαλείο. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει με αυτά τα δύο εργαλεία. Και βέβαια αυτή η διανομή, όπως είπαμε, απευθύνεται σε developers, σε ανθρώπους που αναπτύσσουν εφαρμογές. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό την πολύ σύντομη επίσκεψη δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Για να αξιολογήσει κάποιος το open source, πρέπει να το καταστήσει πάνω σε πραγματικό μηχάνημα και να το έχει για αρκετό καιρό. Ίσως κάποιος από εσάς που έχει εμπειρία με το open source να μπορέσει να μου γράψει τη δική του την εμπειρία. Εδώ φαίνεται πάντως ότι υπάρχουν αρκετά πλούσια repository. Η πρώτη εντύπωση είναι πολύ θετική, όσο και αν είναι επιφανειακή. Είναι μια όμορφη και προσεγμένη διανομή, η οποία, όπως είπαμε εδώ, έτσι στηρίζεται και πάνω στην αισθητική του KDE, σε αυτήν εδώ την έκδοση. Αυτά για την ώρα. Θα την κρατήσω αυτήν την εικονική μηχανή για αρκετό καιρό, να δω και λίγο κάποια άλλα πραγματάκια και αν υπάρξει κάτι νεότερο θα σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.